Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη κυκλωσάμε και το ονόματι Κυρίου ημίν άμην αυτούς. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Τον συνάναρχον λόγων Πατρί και Πνεύματι, τον εκ Παρθένου τεχθέντα η σωτηρίαν ημών, ανυμνήσομεν πιστή και προσκυνήσομεν, ότι ευδόκησες αρκή, ανερθήνεν το σταυρό και θάνατον υπομείνε, και γύρε τους τεθμεώτας εν τη εν δόξω Αναστάση αυτού. Ιούλιος του 1999, Κυριακή πρωί στο μοναστήρι των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στη Φιλία Αττικής. Είναι η έκτη Κυριακή του Ευαγγελιστού Ματθαίου και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Οροπού και Φιλής κύριος Κυπριανός ομιλεί για τα θαύματα της αληθινής μετανοίας. Γιατί πονηρούς διαλογισμούς έχετε μέσα στις καρδιές σας, ήταν τα λόγια που ακούσαμε σε ένα σημείο της προλίγου αναγνωστής της Ευαγγελικής περικοπής. Ένα από τα αναρρύθμιτα θαύματα που έκανε ο Χριστός μας, ακούσαμε και ένα σήμερα στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, που διωγμένος από τους κατοίκους των Γαδαρινών, όταν ελευθέρωσε τον δαιμονιζόμενο και γιατί έδωσε εντολή εις τους δαίμονας βγαίνοντας μέσα από τον άνθρωπο να πάνε εις τους χείρους, γιατί παρεκάλεσαν οι ίδιοι οι δαίμονες τον Χριστό, αν μας βγάλεις μέσα από αυτόν τον άνθρωπο μη μας βασανίσεις προ καιρού, δηλαδή πριν τη Δευτέρα του παρουσία, αλλά άφησέ μας να μπούμε στα γουρούνια. Και ο Χριστός τους έστειλε εκεί για να τιμωρηθούν και οι κάτοικοι που παρέβαιναν τον Μωσαϊκό νόμο για να θρέφουν χείρους, γιατί θεωρούν το ακάθαρτα τα σούα αυτά στην Παλαιά Διαθήκη. Και ο Χριστός μας, όπως τον έδιωξαν οι Ναζαρινοί που εκεί γεννήθηκε, που ήθελαν να τον ρίξουν από το ύψωμα κάτω, να τον κρεμίσουν, να τον σκοτώσουν, και ανάμεσά τους έφυγε χωρίς να τον δουν, διωγμένος τώρα και από τους κατοίκους των Γαδαρινών, αλλά πριν τον διώξουν οι Γαδαρινοί, είχε ήδη κατοικήσει, έμενε συνήθως στην Καπερναούμ, που ο ίδιος αναφέρει, βλέπουμε στο Ευαγγέλιο, την ονομάζει Ιδίαν πόλη, πόλη δική του. Πόλη δηλαδή που έμενε εκεί, που ήταν η πιο φιλόξενη πόλη από τις άλλες πόλεις. Διωγμένος λοιπόν τώρα από τους κατοίκους των Γαδαρινών, κατευθύνεται προς την Καπερναούμ και πηγαίνει σε ένα σπίτι που πιθανόν σε εκείνα τα σπίτια θα συνήθιζε να παρέμεινε, να φιλοξενείται. Κόσμος πολλής μαζεύτηκε εκεί. Και όπως αναφέρει, συμπληρώνοντας άλλος Ευαγγελιστής, που αναφέρει και εκείνος το θαύμα αυτού, τον παρουσίασε γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο μέσα και έξω από το σπίτι, άνοιξαν τη σκεπή, και μπροστά σε μια κουβέρτα, σε ένα φορείο, τον παρουσίασαν στον Χριστό. Και συγκινήθηκε ο Χριστός μας και από την πίστη του παραλυτικού, αλλά και από την αγάπη και την φιλανθρωπία των τεσσάρων εκείνων που τον παρουσίασαν μπροστά του. Και του είπε τέκνον, αφιοντές οι αμαρτίες σου. Παιδί μου, να είναι συγχωρεμένες οι αμαρτίες σου. Δεν υπάρχει, θα μπορούσα να πω, μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, μετά την σταυρική θυσία του Χριστού μας, την Ανάσταση και την Ανάληψή Του, μετά την κάθοδον του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσε να χαρίσει ο Θεός στον άνθρωπο, η άφεση των αμαρτιών μας. Γιατί ο άνθρωπος όταν ζει στην αμαρτία, όταν βρίσκεται στην αμαρτία, να με συγχωρέσετε που θα κάνω αυτή την παρομοίωση, θα μπορούσα να παρομοιάσω τον άνθρωπο που ζει στην αμαρτία
σαν τον αρκουδάρι που κρατάει εκεί την αρκούδα με την αλυσίδα, που την έχει δεμένη με την αλυσίδα για να παρασιάζει εκεί τα νούμερα στους ανθρώπους για να παίρνει χρήματα, να παίρνει λεφτά. Έτσι λοιπόν και ο διάβολος τον έχει τον άνθρωπο όταν τον έχει στην αμαρτία, όταν τον έχει εκεί τον άνθρωπο να ζει για να καλλιεργεί τα πάθη του, να απολαμβάνει τα πάθη του, τον έχει δεμένον όπως ο αρκουδάρης την αρκούδα, τον έχει δεμένον εκεί για να τον εξευτελίζει μπροστά στους ανθρώπους, αλλά και για να τον κολλάσει. Έχει ανέκφραστο μίσος, ζήλια και φθόνο ο σατανάς προς τον άνθρωπο, και ποτέ δεν γίνεται φίλος ο διάβολος του ανθρώπου που υπηρετεί τον σατανά. Όσο πιο πολύ υπηρετεί τον σατανά, δουλεύει τον σατανά δια των παθών, δια της αμαρτίας, τόσο πιο πολύ θα σε εκδικηθεί, τόσο πιο πολύ θα σε εξευτελίσει. Θυμάμαι πριν γίνω επίσκοπος, στο παλιό καθολικό επάνω που διάβαζα μια δαιμονισμένη κοπέλα που μου φέραν από επαρχία, 19 χρονών κοπέλα, που ήταν από 3 ετών δαιμονισμένη, που δαιμονίστηκε που την έστειλε ο πατέρας της στο διάβολο. Στο διάβολο να πας, στο διάβολο να πας, που το έχουν για ψωμοτήρι οι γονείς. Όχι στο Χριστό να πας, όχι στην ευχή της Παναγίας να πας, στο διάβολο να πας, στο διάβολο να πας, και παραχωρεί ο Θεός πολλές φορές να μπει ο σατανάς μέσα. Και όπως μου έλεγε ο ίδιος ο σατανάς όταν διάβαζα την Πάσχουσα, δεν βγαίνω, όσο και να τη διαβάσεις δεν βγαίνω. Ο πατέρας της με έστειλε, ο πατέρας της με έστειλε. Αν δεν μετανοήσει δεν βγαίνω. Και άφησε τη, τι σου είναι, ξαδέλφι σου, αδελφή σου είναι. Άφησε τη να πάει στο βασίλειό μου, στο Δαφνί. Αποκαλούσε το δημόσιο ψυχιατρίο το Δαφνί βασίλειό του. Ας τη να πάει στο βασίλειό μου. Όσο πιο πολύ λοιπόν δουλεύει ο άνθρωπος στον σατανά, τόσο πιο πολύ ο σατανάς, τόσο πιο πολύ τον εκδικείται. Πόσο δούλεψε τον σατανά ένας από τους μαθητάς του Χριστού μας που τον προανέφερα προλίγο, ο Ιούδας, με το πάθος της φιλαργυρίας του. Άλλον δένει ο σατανάς από την σάρκα, από την ακολασία, άλλον από τη γαστριμαργία, άλλον από το θυμό, άλλον από τη χαρτοπαξία, άλλον από τα ναρκωτικά, άλλον από τη μέθη, άλλον από τη ζήλια, άλλον από, από τον φθόνο. Είναι τόσα πολλά τα πάθη. Αφού τον έδεσε καλά καλά με τη φιλαργυρία, που τον οδήγησε στην προδοσία του διδασκάλου του και μετά στον απαγχωνισμό. Λέγεται, διάβαζα σε ένα βιβλίο, είναι βέβαια αυτό παραβολικό όμως έχει πολύ βαθύ νόημα, πως ένας έκανε τόσα εγκλήματα, τόσες κλοπές, ιδιαίτερες κλοπές και ληστείες, που όταν τον πιάνανε οι αστυνομικοί από τα χέρια τους τον χάνανε. Επικαλείται τον σατανά, τον λέει κομπάρο, κομπάρο γλίτως, κομπάρο γλίτωσέ με, γλίτωσέ με. Και παρουσιαζόταν ο σατανάς, εκείνη δεν τον έβλεπα βέβαια τον σατανά, από μπροστά του τον παίρνανε. 1, 2, 3, 5, 10, αυτός του είχε κάφημα ότι δεν μπορούν τελικά να τον πάνε στη φυλακή. Όμως μια από τις πολλές φορές που τον πιάσανε, φώναζε αυτός τον κουμπάρο. Φανά ο κουμπάρος. Αμέσως δικαστήριο δια απογχωνισμού θάνατος. Και όταν του βάλανε τη θηλιά και τον ανέβασαν, να σου και φαίνεται ο σατανάς με ένα τσουβάλι στην πλάτη. Κουμπάρε, αυτός ανάσανε. Κουμπάρε με δυσκολία. Κρεμασμένος. Κουμπάρε, σώσαμε. Τι λες, του λέει. Όλα αυτά εδώ μέσα που έχω σε αυτό το τσουβάλι είναι παπούτσια, λέει, που θα πάλιωσα για να σε φτάσω εκεί πάνω. Για να σε φτάσω εκεί πάνω. Και τελείωσε. Αυτός είναι ο διάβολος. Αυτός είναι ο διάβολος. Δεν υπάρχει πιο δυστυχισμένη ύπαρξη από τον άνθρωπο που ζει στην αμαρτία και είναι χωρισμένος από τον Χριστό και είναι ενωμένος με τον διάβολο. Δεν υπάρχουν πιο δυστυχισμένες υπάρξεις. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που δεν ξέρουν πού έχουν το χρυσό, πόσες χιλιάδες δολάρια έχουν, πόσα κίνητα έχουν. Έχω γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους, αλλά η δυστυχία τους ανέκφραστη. Άλλους πολλούς γνώρισα, δεν ξέρουν πού τα έχουν. Με τη φούχτα παίρνουν τα ερημιστικά. Έτσι λοιπόν και ο παραλυτικός της σημερινής Ευαγγελικής Περικοπής,
Από τα λόγια του Χριστού μας διδασκόμεθα ότι η παράλυση του, η ασθένεια αυτή της παράλυσης ήταν από τα προσωπικά του αμαρτήματα. Υποφέρουν πολλοί από αμαρτήματα γονέων, από αφροδίσια νοσήματα, από αλκοολικούς γονείς, αμαρτία λέει γονέων, παιδεύουση τέχνα. Αλλά και πολλοί που παιδεύονται από προσωπικά δικά τους αμαρτήματα, όπως ο σημερινός θεραπευτής παραλυτικός. Γι' αυτό και ο Χριστός μας, συγκινημένος από την πίστη και του παραλυτικού και των άλλων, δεν έσπευσε να τον θεραπεύσει σωματικά πρώτα. Γιατί η σωματική παράλυση, όταν κανείς είναι ενωμένος με τον Χριστό, δεν τον μειώνει την ευτυχία του. Δεν τον μειώνει τη χαρά του. Μπορεί να υποφέρει, αλλά είναι χαρούμενος. Είναι ευτυχισμένος, ας είναι παράλυτος, ας είναι τυφλός. Εκείνος που είναι δυστυχισμένος, που μπορεί να είναι υγιέστατος με τη γραβάτα και τον παπιόν, αλλά να είναι χωρισμένος από τον Χριστό και να είναι ενωμένος με τον διάβολο για των παθών και της αμαρτίας. Γι' αυτό λοιπόν σπέβει ο Χριστός αμέσως, τέκνο, παιδί μου λέει, να είναι συγχωρεμένες οι αμαρτίες. Τον θεραπεύει πρώτα, του θεραπεύει την παράλυση της ψυχής. Και εκεί μέσα που ήταν λέει γραμματής, όπως τα λέγαμε σήμερα οι θεολόγοι. Οι γραμματείς ήταν οι θεολόγοι της εποχής εκείνης. Αμέσως φθόνος, ζήλια. Γιατί μέσα βαθιά στην καρδιά του. Γιατί λέει, ποιος είναι αυτός και συγχωρεί αμαρτίες? Μόνο ο Θεός μπορεί να συγχωρέσει αμαρτίες. Και γιατί ο Χριστός δεν ήταν μόνο άνθρωπος αλλά και Θεός, που από ανέκφραστη φιλανθρωπία και αγάπη για τον άνθρωπο κατέβηκε από τον ουρανό. Ο λόγος του σαρκώθηκε, πήρε σάρκα για να θεώσει τη δική μας τη σάρκα, για να την ανεβάσει στον ουρανό με την Ανάστασή του. Αλλά ο Θεός, όπως το λέω πολλές φορές, δεν διδάσκεται. Διδάσκεται αλλά δεν διδάσκεται. Μπορεί να διδάσκεται στα γυμνάσια, μπορεί να διδάσκεται μέσα της Αγίας Γραφής, μπορεί να το λένε οι γονείς, οι διδάσκαλοι, να μας λέγεται τη θεότητα του Χριστού. Αλλά αν κανείς δεν πληροφορηθεί τον Χριστό, όσο και να τον διδαχθεί, δεν ωφελείται. Ο Θεός λοιπόν αποκαλύπτεται, και για να αποκαλυφθεί ο Θεός τον άνθρωπο, για να πληροφορηθεί ο άνθρωπος τον Θεό, για να πληροφορηθεί την γνησιότητα της Ορθοδοξίας, θα πρέπει ο άνθρωπος να έχει απλότητα και ταπείνωση, γιατί ο ίδιος το λέει στο Ευαγγέλιο, ο Θεός ταπεινής δίδωση χάρη. Η υπερηφάνης λέει αντιτάσσεται, αποστρέφεται, αηδιάζει, συχαίνεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Τη χάρη τη δίδει στους ταπεινούς. Οι ταπεινοί πληροφορούνται το Θεό. Οι ταπεινοί πληροφορούνται την γνησιότητα της Ορθοδοξίας και μπορούν πληροφορημένοι βαθιά στην καρδιά τους το Θεό να μιλήσουν για το Θεό. Τυφλωμένοι λοιπόν αυτοί από το πάθος της αλαζονίας, της υπερηφανίας, δεν μπορούσαν να τον πληροφορηθούν όπως τον πληροφορήθηκαν οι απλοί, οι αγράμματοι ψαράδες. Γι' αυτό και τους απέληξε ο Θεός. Δεν είχε ο Θεός ανάγκη από γνώσεις. Αυτός είναι η πηγή της σοφίας. Ψαράδες πήρε, αλλά τους κατέστησε θεολόγους, σοφούς με το Πνεύμα του το Άγιο. Γιατί λέει, ποιος είναι αυτός? Και ο Χριστός, γιατί εκτός από άνθρωπος είναι και Θεός, θεάνθρωπος. Τους βγάζει το προσωπείο, την προσωπία της υποκρισίας, και τους μιλάει για κάτι που σκέπτονται βαθιά μέσα στην καρδιά τους. Πώς θα μπορούσε αυτό να το διαβάσει? Μόνον ο καρδιογνώστης Θεός. Μόνον ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών Θεός. Γιατί λέει έχετε αυτή την πονηρία? Πονηρά διαλογίζεστε μέσα στην καρδιά σας. Για να δείτε πως ο Υιός του ανθρώπου, άλλοτε ονόμαζε τον εαυτόν του Υιόν του Θεού, άλλοτε Υιόν του ανθρώπου, έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Λέει στον παραλυτικό, τέκνον παιδί μου, λέει, πάρ' το κρεβάτι σου και σηκωθεί. Και αμέσως μετά κάνει το δεύτερο θαύμα, το μικρότερο θαύμα, και τον θεραπεύει από την παραλυσία. Και έδωσαν, λέει, όσοι ήσαν εκεί μέσα μαζί με τον παραλυτικό, δόξα εις τον Θεόν. Αδελφοί μου, πέρα από την φιλανθρωπία του Θεού που διδασκόμεθα από το θαύμα αυτό μέσα στα πολλά που έκανε ο Χριστός μας, ειδικά σήμερα σε αυτή την ευαγγελική περικοπή διδασκόμεθα και την θεότητα του Χριστού. Ότι είναι Θεός ο Χριστός εκτός από άνθρωπος.
που διαβάζει βαθιά τους διαλογισμούς μας, αυτούς που έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Και η μεγαλύτερη ευεργεσία που θα μπορούσε να κάνει ο Θεός τον άνθρωπο είναι η άφεση των αμαρτημάτων, που άφησε το μυστήριο αυτό στην Εκκλησία Του, εις τους Αγίους Αποστόλους Του και δια της επιθέσεως της χειρός, δηλαδή δια της χειροτονίας, άφησε αυτή την εξουσία στους επισκόπους, στους ιερείς, που είπε στους Αποστόλους: «Λάβετε Πνεύμα Άγιο, αν την ον αφείτε τας αμαρτίας των ανθρώπων, αφείαντε αυτής, αν την ον κρατείτε και κράτηντε, όσα λύσετε στη γη λυμένα στον ουρανό και όσα δέσετε στη γη δεμένα στον ουρανό». Αυτό παραμένει μέχρι των ημερών μας και θα παραμείνει αυτό το μυστήριο για τη σωτηρία των ανθρώπων, αυτών που θέλουν να σωθούν, μέχρι την Δευτέρα του Χριστού μας παρουσία. Πόσες φορές δεν έχω ακούσει, είναι αλήθεια πως με κουράσει αφάνταστα η εξομολόγηση. Κάθε Σάββατο που εξομολογώ, ειδικά για να βοηθήσω μερικούς νέους, όλη τη βδομάδα σκέφτομαι το Σάββατο το απόγευμα. Μου είναι μια μαρτυρική ημέρα. Και δεν με κουράζει αυτό καθε αυτό το μυστήριο. Με κουράζει το ότι οι χριστιανοί μας δεν έρχονται στο μυστήριο αυτό με επίγνωση. Έρχονται για να κρίνουν άλλους, για να κατακρίνουν άλλους, να βγάλουν φταίχτες άλλους για κάτι που έχουν διαπράξει. Και αυτό είναι που κουράζει τον πνευματικό. Αυτό είναι που κουράζει τον πνευματικό. Διάβασα μια γραπτή εξομολόγηση που με έστειλε ένα πνευματικό παιδί αυτή τη βδομάδα που μας πέρασε και ήμουνα τρεις μέρες άρρωστος. Και δεν μπορούσα να απαντήσω, δεν μπορούσα και στο τηλέφωνο τι να πω, και περιμένω τώρα πότε θα τον δω για να του πω τα συλληπιτήριά μου, που είχε ένα κατηγορητήριο για άλλους. Σπανίως στην εξομολόγηση να συναντήσω με παραδείγματα υποδειγματικής μετανοίας. Δεν υπάρχει αμάρτημα που να μπορεί να νικήσει τη φιλανθρωπία του Θεού, την αγάπη του Θεού. Αλλά θα πρέπει ο άνθρωπος να έχει αληθινή μετάνοια. Αν σας πω ότι τέτοια μετάνοια που θέλει ο Χριστός σε 35 χρόνια, 37 χρόνια είναι η ιστορία της μονής μας, 35 χρόνια εξομολογώ. Έχω εξομολογήσει χιλιάδες ανθρώπους. Αν σας πω σε αυτά τα χρόνια που εξομολόγησα χιλιάδες ανθρώπους, δεν έχω πάνω από 7-8 παραδείγματα πραγματικής μετανοίας. Ένα παράδειγμα που το είπα πολλές φορές στα Εσπερινά κηρύγματα, να το ακούσουν εκείνοι που έρχονται για πρώτη φορά, μιας και το θέμα μας είναι περί μετανοίας. Όταν πριν γίνω επίσκοπος, νέος τότε αρχιμανδρίτης, που πήγαινα κάθε χρόνο 2-3 φορές στη Γερόντισσα, στην κλεισούρα, που όσοι δεν διαβάσατε το βιβλίο αυτό να το πάρετε στο τέλος εδώ από την έκθεση να το διαβάσετε, που είναι πάρα πολύ ωφέλιμο, θα ζητήσει το βιβλίο της ασκήτριας, της Γερόντισσας Μυρτιδιώτισσας. Και πήγαινα σε αυτή την Αγία γυναίκα που είχα μεγάλη ωφέλεια και μεγάλο κέρδος από την συνομιλία και την επαφή με αυτή την Αγία γυναίκα. Είχα λειτουργήσει εκεί. Είχα πάρει άδεια και λειτουργήσα. Και ήταν αρκετός κόσμος, Κυριακή ήταν. Και ομίλησα περί μετανοίας. Στο τέλος βλέπω μια παλή, πανύψηλη γυναίκα που τέτοιο μπόι γυναικός δεν ξαναγω δει όσο ετών είμαι. Θα πλησίασε τα 1,90. Ράστηκε πάνω. Έρχεται λοιπόν και μου λέει: «Θέλω να εξομολογηθώ». Εγώ κουρασμένος τότε, δεν ήταν οι δρόμοι που είναι σήμερα και κάνανε 10-12 ώρες από την Αθήνα να φτάσουμε πάνω εκεί στην κλεισούρα. Της είπα: «Είμαι ξένος εγώ, δεν είμαι από εδώ, να βρείτε έναν από εδώ ή έναν να σε εξομολογήσει». Είχε φύγει ο κόσμος, εγώ ξεφορούσα, είχα ξεφορέσει. Ήμουν έτοιμος να βγω έξω. Λέει: «Δεν μιλήσατε σήμερα περί μετανοίας». Αυτά που είπατε εμένα με αγγίξανε μέσα στην ψυχή μου. Δεν φεύγετε από εδώ αν δεν με εξομολογήσετε. Και πάει, ήταν σιδερένια η πόρτα, μικρό το καθηλικό, μπαμ, μια στην πόρτα, νόμιζα θα σπάσει τα τζάμια. Για μια στιγμή νόμιζα ότι θα είναι καλά στα μυαλά της. Μου λέει: «Έκλεισα την πόρτα, δεν φεύγετε», μου λέει, «δεν με εξομολογήσετε». Την πήρα, πήγαμε κάτω από το γενοκονίτη. Λέω: «Πόσο καιρό σε εξομολογηθείς?» «Καμιά φορά». «Πρώτη φορά», λέει, «τώρα στη ζωή μου. Πρώτη φορά το εξομολογηθώ». Δεν πρόλαβα να της πω δύο λόγια τι σημαίνει η μετάνοια, τι σημαίνει εξομολόγηση. Γιατί βλέπετε, αυτός που έχει πραγματική μετάνοια ξέρει να εξαγορευθεί. Αυτός που δεν έχει μετάνοια, όσα κηρύγματα και να ακούσει, όσα και βιβλία να διαβάσει περί μετανοίας, τίποτε δεν καταλαβαίνει. Δεν πρόλαβα να της πω δύο λέξεις, να της πω, δεν πρόλαβε εκείνη. Ακούστε, μου λέει: «Μπροστά σας αυτή τη στιγμή έχετε την πιο αμαρτωλή γυναίκα του κόσμου. Για ό,τι θα ακούσετε δεν ευθύνεται κανένας.
ευθύνομαι εγώ. Έχω κάνει εκείνο. Είπε κάμια δεκαριά, δώδεκα από τα πιο σοβαρά αμαρτήματα. Δεν υπήρχε και άλλο πιο χειρότερο να της πω, μήπως έκανες και εκείνο. Χειρότερο δεν υπήρχε από αυτά που είπε. Ούτε δύο λεπτά δεν έκανε. Ούτε δύο λεπτά. Με δάκρυα. Με λυγμούς. Με αναφιλητά. Σεισμός είχε γίνει μέσα της. Σεισμός από το λόγο του Θεού. Νεκρανάσταση ψυχική. Αυτή είναι μετάνοια. Λέω, βλέπω την πραγματική σου μετάνοια και δεν θέλω να σου προσθέσω τίποτε άλλο πάνω σε αυτά που μου πες. Θα σου κάνω μόνο δύο ερωτήσεις. Γιατί εγώ φεύγω σήμερα και ίσως εδώ να μην ξανάρθω. Για αυτά που μου είπες, μετανοείς, σύστηκε το καθολικό. Με όλη μου την ψυχή, με όλη μου την καρδιά, μετανοώ κλαίγοντας. Μου δίδεις την υπόσχεση, δεν θα τα ξαναεπαναλάβεις. Αυτή τη στιγμή να ανοίξει η γη και να με θάψει, να με χορέψει. Αν είναι να ξανακάνω αυτά που έκανα. Ποτέ μου δεν θα τα ξανακάνω. Συγκινήθηκα τόσο πολύ, την πήρα κάτω από τον Γενοκονίτη και εκεί σε αυτό το μοναστήρι έχει και καφασωτά από τις εποχές του Ιερού Χρυσοστόμου που βάζαν τα καφασωτά. Και την πήγα μπροστά στην ωραία πύλη. Άνοιξα την ωραία πύλη και της διάβασα την μεγάλη συγχωρετική ευχή. Την ώρα που ήταν γονατιστή και είχα το πετραχύλι στο κεφάλι της και το χέρι μου πάνω από το πετραχύλι, δεν μπορώ να σας εκφραστώ τι μεθυστική αγαλίαση ένιωθα. Και εκείνη την ώρα κατανοούσα με έναν τρόπο που δεν μπορώ να το εκφραστώ τα λόγια εκείνα του Ευαγγελίου που λέει «Άγγελοι στον ουρανό πανηγυρίζουν, επί ενή αμαρτωλό μετανοούνται». Αλλά αμαρτωλό που να έχει τέτοια μετάνοια όπως προανέφερα αυτό το παράδειγμα. Επαναλαμβάνω, την ώρα που είχα το χέρι μου στο κεφάλι της ένιωθα τέτοια μεθυστική αγαλίαση που κατανοούσα με τρόπο που δεν μπορώ να εκφραστώ τα λόγια αυτά του Ευαγγελίου. «Επί ενή αμαρτωλό μετανοούνται, άγγελοι στον ουρανό πανηγυρίζουν». Και διάβαζα αργά την ευχή για να μην τελειώσω γρήγορα και πάρω το χέρι μου από το κεφάλι της και χάσω εκείνη την μεθυστική αγαλίαση. Αυτή είναι μετάνοια. Αλλά όπως προανέφερα σε χιλιάδες ανθρώπους που έχω εξομολογήσει, δεν έχω πάνω από 7-8 παραδείγματα, παρόμοια παραδείγματα αυτής της μετανοίας. Ο πνευματικός σε παρόμοιες τέτοιες εξομολογήσεις, μια φορά αισθανόμουν με ένα παρόμοιο τέτοιο παράδειγμα μετανοίας, πριν έρθει αυτό το παράδειγμα εδώ στο μοναστήρι, ήμουν τόσο κουρασμένος από τις προηγούμενες εξομολογήσεις που έλεγα ποιος αδελφός θα έρθει να με πάρει, να κάνει αυτό το ψυχικό, να με σηκώσει από την καρέκλα, να με πετάξει στο κρεβάτι. Δεν είχα κουράγιο να ανέβω επάνω. Και λέω στο παιδί που είναι απ' έξω, που διακονεί, είναι και άλλοι απ' έξω. Είναι, λέει, ακόμη, λέει, ένας. Και ήρθε. Και ήταν παράδειγμα υποδειγματικής μετανοίας. Σαν περίπου σαν και αυτό που προανέφερα, όχι ακριβώς σε αυτό το ύψος, αλλά περίπου. Ένιωσα, μου φύγει όλη η κούραση. Ένιωσα τόση χαρά, τόση ξεκούραση, που είπα τώρα πάω με τα πόδια στη Θεσσαλονίκη. Τέτοια δύναμη είχα που είπα με τα πόδια τώρα πάω στη Θεσσαλονίκη. Γιατί μεταδίδει ο άνθρωπος της υποδειγματικής μετανοίας τη χαρά αυτή που λαμβάνει από τον ουρανό, τη μεταδίδει ακόμη και στον πνευματικό και γενικότερα στους συνανθρώπους τους. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ λέει, εκείνος που με τη μετάνοιά του και την ενάρετη ζωή του αναπαύει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδιά του, χίλιους ανθρώπους ασφαλίζει γύρω του. Αυτή είναι η δύναμη της μετανοίας, αυτή είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Εύχομαι αυτά τα λόγια που υπόθησαν σήμερα να βρουν απήχηση βαθιά μέσα στις καρδιές όλων μας. Εύχομαι ο Χριστός μας να μην επιτρέψει να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο χωρίς να έχουμε απόλυτα συμφιλειωθεί μαζί Του, χωρίς να έχουμε καθαρά εξαγορευθεί, χωρίς να έχουμε λάβει την άφηση των αμαρτιών μας και χωρίς να έχουμε και να φέρουμε μαζί μας αξίους και πλουσίους καρπούς μετανοίας. Αμήν. Στην εμάς αποφάσεις θλίψεως, οργής κινδύνων και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε, ελέησον.
ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Πάσχου Κύριε. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Πάσχου άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκου Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκου υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκου Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά η καλή απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Παράσκου Κύριε. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραχώμεθα. Για τον νυχτήριμο του μονογενού σου Υιό με φοευλογητός φύν σύντο Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η πάση δέσποτα αγαθήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Αγαθήσωσε Κύριε ισχύς μου, Κύριο στερεώμα μου και καταφύγη μου και και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντα και μετά του Πνεύματος σου άνος πομέντας καρδία. Ευχαριστώ.
ευρυμένη και πνεύματι ταπεινώσεις.